Οι φόβοι των επιστημόνων για την εκδήλωση νοσημάτων είναι υπαρκτοί. Η συνάθρηση πολλών ατόμων κάτω από κακές συνθήκες συμβάλλουν στη μετάδοση νοσημάτων, όπως η πατήτιδα Α. Το νέο κρούσμα σε 8χρονο προσφυγόπουλο στον Πειραιά επιβεβαιώνει τους όποιους φόβους έχουν εκφραστεί δημόσια και αρκετές φορές από την επιστημονική κοινότητα. Ο καθηγητής παθολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και διευθυντής της παθολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, Μωυσής Ελισάφ, εμφανίζεται ψύχρεμος και καθησυχαστικός. Επισημαίνει τη σημασία που έχουν τα δύο μεγάλα νοσοκομεία της περιοχής μας, καθώς μπορούμε δυνητικά να αντιμετωπίσουμε πολλά περισσότερα συμβάντα αν παραστεί ανάγκη. Ο κύριος Ελισάφ ξεκαθαρίζει ότι πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση προκειμένου να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε προκύψει, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι Σύριοι είναι στην πλειονότητά τους άνθρωποι με υψηλό επίπεδο διαβίωσης και άρα τα ανεμβολία στα παιδιά θα είναι πολύ λιγότερα σε σχέση με άλλους λαούς όπου οι γιατροί βρέθηκαν αντιμέτωποι με νοσήματα που δεν είχαν ξανααντιμετωπίσει. Εντάξει, θα υπάρξουν κάποια προβλήματα. Ήδη έχουμε σήμερα πληροφορήθηκα ότι ένας αιμοκαθερόμενος που υπάρχει στην Γκόνιτσα έρχεται στα δικά μας νοσοκομεία, στο νοσοκομείο Χατζικώστα και στην δική μας μονάδα τεχνητού νεφρού του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου για να υποβληθεί σε συνεδρία αιμοκάθαρσης. Οπότε ήδη έχουμε ξεκινήσει και καλούνται τα δύο νοσοκομεία αλλά και όλες οι υγειονομικές μονάδες της ευρύτερης περιοχής να ανταποκριθούν στις προκλήσεις ανθρώπων που έρχονται και που μένουν σε στρατόπεδα κάτω από όχι τις καλύτερες καιρικές συνθήκες και γενικότερα κάτω από επιβαρημένες συνθήκες. Επομένως τα οποιαδήποτε προβλήματα υγείας υπάρχουν θα επιδεινωθούν και το σύστημα υγείας της ευρύτερης περιοχής καλείται να αντιμετωπίσει και αυτά τα προβλήματα. Πρώτα πρέπει να πούμε ότι οφείλουμε ως κοινωνίες, πέρα από το υγειονομικό σύστημα, να ανταποκριθούμε σε μια πολύ μεγάλη πρόκληση και να αποδείξουμε τον ανθρωπισμό μας, να αποδείξουμε ότι μπορούμε να σταθούμε και να βοηθήσουμε άνθρωπο ο οποίος κυνηγέται, ζητάει βοήθεια, ζητάει καταφύγιο. Έχουμε όλοι περάσει από την προσφυγιά και την μετανάστευση και πρέπει να είμαστε ευαισθητοποιημένοι γιατί σήμερα είναι οι Σύριοι πρόσφυγες, αύριο μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Στο τέλος της αλυσίδας μπορεί κάποτε να είμαστε ξανά εμείς. Επομένως χρειάζεται να κινητοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις που έχουμε. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες αλλά υπό αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες εμείς πρέπει να ανταποκριθούμε και πρέπει και το σύστημα υγείας να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που υπάρχουν και να καλύψει τις όποιες ανάγκες οι άνθρωποι αυτοί θα εμφανίσουν και θα παρουσιάσουν. Στο μεταξύ, εκτός των κρουσμάτων υπατήτηδας Α, στην Ιδωμένη, θερίζουν ιώσεις. Δεκάδες παιδάκια ψήνονται στον πυρετό εξαιτίας και των κακών συνθήκων που υπάρχουν τις τελευταίες μέρες με τις έντονες βροχοπτώσεις. Ο κύριος Ελισάφ, ωστόσο, τονίζει ότι με το τέλος του Μαρτίου θα μειωθούν οι ιώσεις και κυρίως η εμφάνιση της εποχικής γρίπης που βρίσκεται σε έξαρση αυτή την περίοδο. Όπως και να έχει πάντως, οι επιστήμονες είναι έτοιμοι να βοηθήσουν και να δείξουν με κάθε τρόπο την αλληλεγγύη τους. Υπάρχει ακόμα η γρίπη και επομένως όπου υπάρχει συνωστισμός ανθρώπων, όπως είναι θα υπάρξουν ενδεχόμενα κρούσματα γρίπης. Βέβαια είμαστε ευτυχώς τον τελευταίο μήνα και ήδη τα κρούσματα γενικώς στην Ελλάδα μειώνονται, πάμε καλύτερα. Επομένως, αλλά δεν μπορεί κανένας να αποκλείσει ότι δεν θα έχουμε περιστατικά. Να αντιμετωπίσουμε μια φυματίωση, μια υπατήτηδα. Γενικώς, πραγματικά δεν ξέρω ακριβώς αν υπάρχουν συγκεκριμένα νοσήματα που αφορούν τους πληθυσμούς αυτούς τους οποίους εμείς θα φιλοξενήσουμε εδώ. Μια εμπειρία μπορεί κανένας να αποκομίσει από ό,τι είχαμε αντιμετωπίσει πριν από 25 χρόνια με το κύμα προσφύγων από την γειτονική Αλβανία που πραγματικά υπήρχαν κάποια τέτοια προβλήματα λοιμόξεων με μεγάλη επίπτωση υπατήτηδας. Όχι ότι εμείς δεν είχαμε, απλώς τα ποσοστά εκεί ήταν πολύ πιο ψηλότερα. Το πρόβλημα με τους εμβολιασμούς και με την καλύτερη βελτίωση των συνθήκων υγείας, διατροφής και διαβίωσης βελτιώθηκε πάρα πολύ σημαντικά. Ενδεχόμενα τέτοια προβλήματα είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν. Υπατήτηδας, ξέρετε ότι η Συρία ήταν μια σχετικά αναπτυγμένη αστική κοινωνία
Επομένως, δεν νομίζω ότι θα υπάρχουν σε αυτό τον πληθυσμό ιδιαίτερα λοιμώδη νοσήματα τα οποία θα μπορούσαν να μεταφερθούν. Εκείνο το οποίο βέβαια μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο είναι οι κακές συνθήκες διαβίωσης και υγιεινής τώρα που βρίσκονται ως πρόσφυγες και πραγματικά θα μπορούσαν να υπάρξουν τέτοια προβλήματα από το συνωστισμό, όπως αυτά τα νοσήματα, επατήτηδες και ακόμα και η φυματίωση, η οποία πάντοτε είναι ένα μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας παντού και ιδιαίτερα όταν οι συνθήκες διαβίωσης και υγιεινής είναι επιβεβαρημένες. Επομένως, καλούμαστε να επαγρυπνούμε. Στην περιοχή μας έχουμε την τύχη να έχουμε δύο μεγάλα νοσοκομεία με πολύ καλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών. Μόσα προβλήματα υπάρχουν αυτή την περίοδο που δεν μπορούμε να τα παραγνωρίσουμε, αλλά νομίζω ότι θα μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες αυτών των ανθρώπων.